γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πέφτουν τα γάκια. Ανέβηκα λίγο, γιατί είμαι εξυπηρεμένη, ανέβηκα λίγο στη ταράτσια γιατί είχα σπαθόλαδο εκεί μαζί με το γιο μου για να σώσω με το σπαθόλαδο, να μην σπάσει κανένα βάζο. Ανεβήκαμε και βγάλες δεν πήγαμε Waterland. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είδατε τι καιρό έχει σήμερα, αλλά θα σας δείξω βέβαια τι καιρό έχει στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα κάνω μια πολύ ωραία σαλάτα, η οποία μπορεί να είναι και γεύμα όταν έχει πολύ ζέστη. Ντομάτες. Κάτι πράσινο, εγώ έχω άνοιχτο μαϊντανό, λίγο αυτό. Τι είναι, ρίγανη, βασιλικό, δεν ξέρω. Θα μου πείτε εσείς τι είναι. Λίγο μασχαράκι βρασμένο. Θα βάλω λιρανά ρόσπορος που είναι ξανθιά δεν είμαι, αλλά κάνω λάθη. Και αυτό το αλάτι με ρίγανη που έχουμε κάνει μαζί. Λίγο βαλσάμικο, αν θέλετε, ή λιμόνι. Αλάτι εκτός από αυτό δεν θα βάλω. Λίγο κρεμμύδι σκόρδο εγώ κόβω. Και θα σας δείξω πως βγαίνει ωραίο και νόστιμο. Αχ, πείτε μου, έχετε κόψει κάποια φορά αυτά τα μικρά κρεμμυδάκια? Είναι παιχνιδάκι, είναι νόστιμο, είναι, αλλά πατήσω λίγο να βγάλει λίγο άρωμα παραπάνω. Γιατί βάζω πολύ κοψό σκόρδο να σας πω? Γιατί έχω πίεση και θέλω λίγο να κατέβει. Βοηθάει. Πραγματικά βοηθάει. Όλα είναι εύκολα. Αυτό το βιντεάκι για... δεν είναι για καμιά έμπειρη νοικοκυρά, είναι για τα παιδάκια που αρχίζουν και μαγειρεύουν και θέλουν να κάνουν έκπληξη στη μαμά για να τους βγει κάτι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ υγιεινό, χωρίς καθόλου κόπο. Πιστεύω, ντομάτες μαϊντανό θα βρείτε. Αντί για κρέας μπορεί να μπει σκήτως κοτόπουλο βρασμένο, μανιτάρια, βέβαια μαγειρεμένα κιόλας. Αυτός ο τύπος σαλάτας νομίζω λέγεται ζεστή σαλάτα και είναι πολύ ωραίο, πώς να σας πω, πολύ ωραίο φαγητό όταν δεν έχουμε χρόνο ή όρεξη να μαγειρέψουμε. Πώς θα κόψουμε τη ντομάτα όπως θέλουμε. Κοιτάξτε, κάνω μια χάση. Για το βίντεο το κάνουμε έτσι. Πάρτε απόφαση πώς θα το κάνετε εσείς. Λοιπόν, δεν είναι ρόσπορε. Αλατάκι. Και βαλσάμικο. Όποιος θέλει βάζει και λίγο λαδάκι. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ανακατεύουμε έτσι ή, κοιτάξτε λίγο, γιατί θα παραγεμίσουν νερό και το ποδήλατο λίγο εκεί.